Φίλες και φίλοι, και πάλι καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ που στηρίζετε, αγαπάτε, εκτιμάτε όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά εδώ στην αγαπημένη μας και πρωτοποριακή Εγνατία τηλεόραση. Σας αποκάλυψα την μεγάλη γκάφα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Καραμαλή. Σας αποκάλυψα τις δηλώσεις του Γιούγκερ για τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος αποκάλεσε τον ελληνικό λαό διεφθαρμένο και την Ελλάδα διεφθαρμένη χώρα. Σας αποκάλυψα ότι η αιτία του μεγάλου δανεισμού της Ελλάδος προέρχεται από τα δάνεια που μας έδιναν η Γερμανία και οι Γάλλοι για να παίρνουμε τους εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα να χρεώνεται η Ελλάδα στο τριπλάσιο των αγορών. Σας αποκάλυψα πάρα πολλά πράγματα μέχρι στιγμής και βέβαια συνεχίζουμε. Έχουμε μία δήλωση του κυρίου Μπεχλίτη, ο οποίος λέει υπάρχει μία συνωμοσία σε οποίες ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Ο νυν υφυπουργός, ο κύριος Μπεχλίτης, κατήγγειλε ότι φτιάχτηκαν περιουσίες από εξοπλιστικά προγράμματα. Και βεβαίως ότι οι υπουργοί και οι επιχειρηματίες αισιόπισαν, αλλά όταν τον κάλεσε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο εισαγγελέας για να καταθέσει τα στοιχεία, τσιμουδιά, έκανε την κοτούλα. Θέλω να καταγγείλω το εξής. Είναι απαράδεκτο, αδιανόητο και εγκληματικό η απόφαση που έβγαλε η κυβέρνηση για την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος 30%, όπως και το πετρέλαιο 30% αύξηση. Έρχομαι όμως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτός λέει, ο οποίος θα καταναλώνει πολύ ρεύμα, θα έχει έκπτωση 30%. 25 με 30%. Δηλαδή, ένας βιομήχανος, ένας που έχει μεγάλα σπίτια, οικόπεδα, μαγαζιά, βίλες, αυτός θα έχει έκπτωση γιατί θα έχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Αυτός όμως ο οποίος είναι φτωχός, που δεν καίει παρά καμιά λάμπα, την τηλεόρασή του, άντε την κουζίνα, άντε και λίγο το πλυντήριο, αυτός θα πληρώνει πρόστιμο γιατί η κατανάλωσή του είναι μικρή. Δηλαδή ένας φοιτητής, ένας φτωχός, ένας άνεργος, ένας συνταξιούχος, ένας ανάπηρος, ένας πολύτεχνος που κάνει οικονομία γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει να πληρώνει ρεύμα, ΟΤΕ, νίκη κτλ. Έρχεται η κυβέρνηση και τον βάζει 25 με 30% πρόστιμο γιατί έχει μικρή κατανάλωση. Μα πού θα τα βρει να τα πληρώσει τα λεφτά? Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και θέλω να το καταγγείλετε διότι θα πρέπει να διαμαρτυρηθείτε προς τη ΔΕΗ, διότι θα αυξηθεί το χαράτσι κυρίως για τους φτωχούς και τους ανήμπορους και τους αδύναμους, κυρίως οι συνταξιούχοι και όλοι οι άλλοι. Θέλω να καταγγείλω επίσης ότι αυτοί που πέρασαν με τον ΑΣΕΠ δεν λένε ότι τέρμα, λέει, τα ρουσφέτια θα διορίζονται μόνο με τον ΑΣΕΠ. Με τον ΑΣΕΠ παίρνουν μόνο το 20% και ένα άλλο ποσοστό θα πάρουν μετά από 3 χρόνια, μετά από 2 χρόνια, το τέλος του 2012. Μα αυτοί έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν. Τι δώσαν εξετάσεις οι άνθρωποι? Και θα περιμένουν 3 χρόνια να διοριστούν? Φοβερά πράγματα, και αυτό το καταγγέλω. Επίσης θέλω να καταγγείλω ότι είναι έτοιμη ήδη η συμφωνία από τους Αμερικανούς για τη Μακεδονία του Βαρδάρη, σε αντάλλαγμα την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι η μεγαλύτερη προδοσία εάν η κυβέρνηση δεχθεί και τα υπόλοιπα κόμματα την ονομασία η Μακεδονία του Βαρδάρη. Ακόμη, χωρίς τέλος τα βάρη των ακινήτων, όποιος έχει ακίνητα, ακόμα και ένα σπίτι, θα του πάρουν το αίμα, αντί να τα πάρουν από τους πλούσιους, τα αρπακτικά, τους μεγαλοκαρχαρίες του οικονομικού μπλοκ, τους βιομηχανούς, τους κλέφτες που έβγαλαν τα λεφτά έξω, χτυπούν αυτόν που έχει ένα σπίτι, ένα χωραφάκι και δεν συμμαζεύεται. Δεν φτάνει όμως αυτό.
Έχουμε και ληστεία με τιμές καρμπών. Χώρια το ότι στο πετρέλαιο μπαίνει καπέλο 30% από πέρυσι. Δηλαδή σου κόβουν το μισθό, σου κόβουν τη σύνταξη, σου κόβουν τα επιδόματα, σου κόβουν το δώρο. Αυξάνεται 30-40% η ακρίβεια στα είδη τροφίμων. Βγάζουν τους ανθρώπους στην ανεργία και τώρα σου λέει κρυώνεις 30% πάνω το πετρέλαιο. Θέλεις να έχεις ρεύμα 30% επάνω το ρεύμα. Δηλαδή πώς θα ζήσει ο ελληνικός λαός? Πώς θα ζήσει? Και από πάνω φόρο, 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 αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση στα τρόφιμα, αύξηση στα πάντα και φέραν το λαό στην απόγνωση. Ένας λαός που ζει πια σε έναν απέραντο κυκαιώνα προβλημάτων, αγωνίας αλλά και αγανάκτησης. Και αυτά όλα τα οποία εξαγγέλουν είναι μηδένιστο πηλίκον κοντά σε αυτά τα οποία θα έρθουν μετά τις εκλογές. Και κυρίως από την αρχή του έτους ο ελληνικός λαός θα αναστενάξει. Τότε θα αρχίσει να φαίνεται η κρίση. Ακόμα είμαστε στις τελευταίες παραδεισένιες μέρες. Και βέβαια έρχεται και η φοροακρίβεια, η οποία θα χτυπήσει το καλάθι της νοικοκυράς και να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα με όλα αυτά τα οποία έρχονται. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Όσοι έχετε πιστωτικές κάρτες, εάν δεν πληρώσετε μία ή δύο δόσεις των πιστωτικών καρτών, βγάλαν απόφαση να σας κατασχέτουν τις καταθέσεις που έχετε, όπου και αν έχετε. Προσοχή, εσείς που έχετε καταθέσεις και δουλεύετε τις πιστωτικές κάρτες, θα σας κατασχέσουν τα λεφτά στις τράπεζες. Στο κόκκινο είναι 1.200.000 κάρτες και η τακτική των τραπεζών είναι να κατασχέτουν τις καταθέσεις που τυχόν έχουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις τράπεζες. Θέλω να σας πω ότι οι Τούρκοι ζητούν με τον απεσταλμένο τους συνδιαχείριση στο Αιγαίο και αυτό βέβαια ξεσηκώνει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Δρούτσας έχει γίνει ρεζίλη στην Αμερική, ο Υπουργός Εξωτερικών έχει γίνει ρεζίλη στο εξωτερικό, στην Αμερική, και μάλιστα μία Αμερικανίδα, εδώ κύριε σκηνοθέτα, αυτή είναι η Αμερικανίδα που έκαψε τον Δρούτσα, ο οποίος έκανε χιλιάδες ευρώ ψώνια στην κεντρική λεωφόρο της Νέας Υόρκης και για αρκετό διάστημα έκλεισαν η ασφάλεια του κυρίου Δρούτσα και η αστυνομία τους δρόμους, σταμάτησαν τη συγκοινωνία για να κάνει τα ψώνια του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Με αποτέλεσμα να τον αρπάξουν οι αμερικανικές εφημερίδες και να γίνει το σκάνδαλο των σκανδάλων στην Αμερική. Ξεφτυλιστήκαμε για μία ακόμη φορά με αυτές τις ανεύθυνες πράξεις των υπουργών, οι οποίοι έχουν ανέβει το καλάμι, οι οποίοι δεν ξέρουν με τα λεφτά που κερδίζουν τι να κάνουν, να μην πω και τι άλλα λεφτά κάνουν, και έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο που να αποτελούν στόχο αλλά και να ξεφυρίζουν την πατρίδα μας. Διότι σου λέει, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει «Διεφθαρμένη η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός», λέει ο κύριος Παπαντρέου, «αλλά ανέλαβες να κυβερνήσεις τη διεφθαρμένη Ελλάδα και τον διεφθαρμένο λαό, κύριε Παπαντρέου, που είπες ότι έχεις λεφτά και σχέδια αλλά δεν είχες τίποτα». Και από την άλλη βλέπουμε ότι τελικά διεφθαρμένος δεν είναι ο λαός, αλλά είναι η ίδια η πολιτική και η παρέα σου, κύριε Πρωθυπουργέ. Και βλέπετε ότι μας ξεφτυλίζουν επί καθημερινής βάσεως στις μετακινήσεις τους, με τα ψώνια τους και με όλα τα άλλα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θέλω να σας πω ακόμη ότι είναι εγκλωβισμένοι στις τιμές οι καταναλωτές και για μία ακόμη φορά δικαιώνεται το κανάλι εκπομπή. Εσείς που στηρίζετε την εκπομπή δικαιωνόμαστε, διότι όταν σας έβγαλα ποιες είναι οι 10 πιο καρκινογόνες τροφές, αυτές που τρώμε και εγώ και εσείς κάθε μέρα,
Πολλοί είπανε, μα είναι δυνατόν, τι θα τρώμε. Πήγαινε σε γιατρό και σου έλεγε, θα φας αυτά και αυτά, διότι αποτελούν ασπίδα για τον καρκίνο. Πήγαινε σε άλλο γιατρό ή σε άλλους διαιτολόγους ή άλλους διατροφολόγους, πηγαίναν σε Ινστιτούτα και τους λέγανε υγιεινή διατροφή. Παραμύθια της χαλιμάς. Προσέξτε. Εδώ, κύριε σκηνοθέτα. Ζούσε υγιεινή ζωή, αλλά αυτό δεν την βοήθησε να γλιτώσει από τον καρκίνο. Όταν τρως καρκινογόνα, δεν τη γλιτώνεις. Και ένας άλλος τίτλος, αυτό που σας λέω εγώ. Λάδι, τη συνταγή του σκόρδου, κόκκινο κρασί και όσπρια. Και μη φοβάστε τίποτα, εδώ. Τώρα τα γράφουνε οι εφημερίδες, αγαπητοί φίλοι. Τώρα τα γράφουνε οι εφημερίδες. Τα βλέπετε. Άλλη μία δικαίωση της εκπομπής του καναλιού μας. Άλλη μία δικαίωση για όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Να περάσουμε όμως και σε άλλες, σε άλλα μηνύματα. Ο 105 λέει να κάνουμε συλλαλητήρια για την κάρτα του πολίτη, ίσως πάρει, λέει, παράταση, όλοι άπαντες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο 422 λέει, πριν από λίγο καιρό ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Μέγα, όχι πριν λίγο λέει, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Μέγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί Υπουργείο Οικονομικών, διαφορετικά θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τι γνώμη έχετε από αυτού? Δεν έχω σε καμία εκτίμηση το Μητσοτάκη, ούτε τη Μητσοτάκαινα. Και όλα αυτά τα οποία τα λέει, ήταν 3 χρόνια πρωθυπουργός. Τι έκανε στην Ελλάδα? Απολύτως τίποτα. Όταν είναι στην κυβέρνηση και όταν διοικούν δεν κάνουν τίποτα και μετά συμβουλεύουν ή λένε τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Το παραμύθι τελείως. Ο 131 λέει, καλησπέρα αγαπητέ Νίκο, τελικά είναι κρίση δήθεν για να περάσουν τα μέτρα ή όντως υπάρχει κρίση? Τι να πιστέψουμε, λέει ο φίλος Άκης από τον Ανατολικό. Η κρίση είναι παγκόσμια. Η κρίση δεν δημιουργήθηκε όμως, φίλε Σάκη, και την καλησπέρα στη Βαλμάδα. Δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Την δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση, η νέα τάξη των πραγμάτων, τα μεγάλα αφεντικά του κόσμου για να γονατίσουν, να διαλύσουν τα κράτη και τους λαούς, για να ολοκληρωθεί η παγκοσμιοποίηση και να φέρουν τον ψευτομεσία, τον Αντίχριστο. Ο 422 επανέρχεται. Πριν από λίγο, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Μέγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί Υπουργείο Οικονομικών, διαφορετικά θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τι γνώμη έχετε από αυτό? Τον είναι Υπουργείο, είναι κάτι σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σαν το παλιό συντονισμό. Αυτά που κάνανε τώρα, στα τελευταία χρόνια, που αλλάξαν τις ονομασίες, που τους πείραζαν πολλά και διάφορα και φτιάξανε και χωρίσαν υπουργεία, εφυπουργεία, είναι ένα μπάχαλο. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν οι υπουργοί τι αρμοδιότητα έχουν, μέχρι πού φτάνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, δεν ξέρουν γενικά τι τους γίνεται. Ένα μπάχαλο. Ο 552 λέει, το τηλέφωνο σας λέει στο βιβλιοπωλείο, πολλά χαιρετίσματα Δώρα. Δεν έχουμε βιβλιοπωλείο εμείς, κυρία Δώρα. Αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας, που είναι το 2310 το αυτόματο της Θεσσαλονίκης, 260 900